Σύσκεψη με μία εκ των πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το τεχνικό κομμάτι του διαδραστικού αγωγού φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε το πρωί. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ζητήθηκε από όλες τις πλευρές η χρησιμοποίηση και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στην αποθήκευση των σωλήνων. Ζητήσαμε μέσα από μία συλλογική διεκδίκηση αυτό που ανήκει στη Θράκη, δηλαδή την χρησιμοποίηση και του λιμανιού μας και όχι μόνο της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης για την αποθήκευση των σωλήνων, ιδιαίτερα αυτών των σωλήνων του αγού ΤΑΠ, οι οποίοι θα τοποθετηθούν από τις σφαίρες, από τους κήπους μέχρι και την Κομωτινή και αφορούν, όπως και να το πάρεις, με τη λογική την αποθήκευση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, διότι τους είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν συμβασιοποιήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις αποθήκευσης και καταβολής αντιτίμου στην Καβάλα για σωλήνες οι οποίες θα τοποθετηθούν, ας πούμε, στο τμήμα από κήπους μέχρι Αλεξανδρούπολη. Έγινε μια καθαρή κουβέντα. Κατανοήσαμε σε έναν βαθμό, δεν δικαιολογήσαμε τους λόγους που επικαλεστήκαν στον αποκλεισμό του λιμανιού. Το είπαμε καθαρά και εκθέσαμε τη δική μας επιχειρηματολογία για το μεγάλο κατάπτυστο λάθος που έγινε. Ο διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου θα ξεκινάει από τους κήπους του Εύρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, θα διασχίζει τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Αλβανία, την Αδριατική θάλασσα και θα καταλήγει στην Ιταλία, επιτρέποντας την άμεση ροή φυσικού αερίου από το γιγαντιαίο κοίτασμα στο Αζερμπαϊτζάν στις ευρωπαϊκές αγορές. Έγινε αντιληπτό σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αυτό που μετράει είναι ότι πήραμε την συνένεσή τους για να διεκδικήσουμε το δίκαιο αίτημά μας. Εμείς δεν συγκρουόμεθα με την Καβάλα. Η Καβάλα έχει τα δικά της δικαιώματα, έχει τις δικές της δυναμικές και αναπτύσσεται σωστά και έτσι πρέπει να αναπτύσσονται, αλλά ισομερώς βέβαια ταυτόχρονα, όλα τα σημεία σε μια περιφέρεια. Η περιφέρεια για να πηγαίνει καλά πρέπει όλα τα σημεία της να εξελίσσονται δυναμικά. Έτσι λοιπόν, πιστεύοντας ότι αντελήφθησαν την αδικία και ότι πρέπει να υπάρξει και εδώ ένα μέρος αποθήκευσης σωλήνων, η οποία βέβαια αντανακλά και ένα τίμημα για τον Οργανισμό Λιμένος της Αλεξανδρούπολης, πήραμε την απόφαση να διεκδικήσουμε μέσα από την Εργολάβο γαλλική εταιρεία και την Υπεργολάβο που είναι ο Άκτορ, μαζί με τον ΤΑΠ, αυτό το οποίο δικαιούται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η εκτίμησή μας από την πλευρά του ΤΑΠ είναι ότι θα έχουμε τη στήριξή τους με τον τρόπο τον διακριτό και τον αποφασιστικό στα σημεία που έχουμε δίκιο, αρκεί να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή, που είναι οι ανάδοχοι του έργου, είτε είναι παραγωγή σωλήνων είτε είναι εκτέλεση του έργου. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σημαίνει ότι ο ΤΑΠ δεν στέκεται απέναντι ή μάλλον στέκεται θετικά σε αυτή την προοπτική. Οφείλουμε εμείς, όπως μέχρι τώρα λειτουργήσαμε συλλογικά και σαν τοπική κοινωνία με όλους τους θεσμούς μαζί, να πάρουμε τα συμπεράσματα αυτά και πολύ γρήγορα να κάνουμε εκείνες τις επαφές που να μας δώσουν την τελική δικαίωση, που ουσιαστικά είναι όφελος για την κοινωνία, όχι για το λιμάνι, για την κοινωνία.